Τελικά ήταν θέμα χρόνου να πάρει φόρα η Sony και να αρχίσει να ξεσκονίζει τη βιβλιοθήκη παρελθοντικών τίτλων της προκειμένου να προσφέρει στους παίκτες επανακυκλοφορίες κλασικών τίτλων σε εκδόσεις υψηλής ευκρίνειας. Αυτή τη φορά όμως προστίθεται και η βιβλιοθήκη του PSP στο όλο εγχείρημα και το βάπτισμα του πυρός το λαμβάνουν τα δύο God of War που κυκλοφόρησαν στο φορητό σύστημα της Sony. Ο λόγος φυσικά για τα Chains of Olympus και Ghost of Sparta που συμπληρώνουν το έπος της σειράς και κατά κύριο λόγο απευθύνονται είτε σε κάποιον που δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με τη φορητή κονσόλα είτε σε εκείνον που θα ήθελε να έχει συγκεντρωμένη όλη την ιστορία του δημοφιλού Σπαρτιάτη σε ένα σύστημα μόνο. Η εταιρεία ανάπτυξης περιποιήθηκε το ειδικό αυτό πακέτο με υψηλής ανάλυσης γραφικά, προσθήκη τεχνικής anti-aliasing, ανανέωση των καρέ στα 60 του δευτερόλεπτο, προσθήκη τρόφης, αλλά και δυνατότητα απόδοσης της δράσης σε στερεοσκοπικό 3D. Ο πυρήνας της συλλογής αυτής είναι ένα καθαρό αιμό God of War με τις γνωστές κινήσεις του Kratos, την άφθονη αιματοχυσία, τα quick time events και κατά συνέπεια τις τελειωτικές επιθέσεις που είναι πια σήμα κατά τεθέν, τους πελώριους και μη εχθρούς, αλλά και κορυφαίες boss μάχες και γενικότερα την κατακρεούργηση της ελληνικής μυθολογίας. Συνολικά, η συλλογή αυτή αποτελεί ένα περίτρανο παράδειγμα για την προσφορά ορισμένων remakes στην ιστορία του gaming και σίγουρα αξίζει να επενδύσετε σε αυτή. Αν μάλιστα είστε λάτρες του οργισμένου Σπαρτιάτη και δεν έτυχε να ασχοληθείτε με τις φορητές του περιπέτειες, το Eternity προτείνει ανεπιφύλακτα τα κεφάλαια καθότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μίας από τις κορυφαίες σειρές που κυκλοφόρησαν ποτέ.